Ολοκληρώθηκε καταρχήν ο κύκλος των υποβολών για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Γέφυρα. Στις 31 Οκτωβρίου υποβλήθηκαν 160.000 περίπου αιτήσεις, 160.647 για την ακριβή αιτήσεις. Και από αυτές περίπου οι μισές έχουν ολοκληρωθεί και έχουν περάσει σε στάδιο υλοποίησης. Μέσα στο μήνα λοιπόν που τρέχει θα καταβληθεί από το δημόσιο η πρώτη δόση στους δικαιούχους που έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση της αίτησής τους. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η δόση είναι κλιμακωτή ως προς το αν το δάνειο είναι εξυπηρετούμενο. Σε αυτή την περίπτωση το ελληνικό δημόσιο για επιδοτεί το 90% της μηνιαίας δόσης στο πρώτο τρίμηνο και υποχωρεί μετά στο 80% για το δεύτερο τρίμηνο και στο 70% για το τρίτο τρίμηνο, αλλά για μέγιστο ποσό επιδότησης τα 600 ευρώ. Δηλαδή κάποιος οφειλέτης, ο οποίος το 90% της οφειλής του υπερβαίνει τα 600 ευρώ, θα τα βανιάσει, ο οφειλής θα σταματήσει τα 600 ευρώ, θα επιδοτήσει το δημόσιο. Για μη εξυπηρετούμενα δάνεια τώρα, αφού πούμε πάλι ότι θα πρέπει ο δανειολήπτης να επικοινωνήσει τράπεζα μαζί του και εντός 30 ημερών θα πρέπει να επιλέξει την μία ή τις περισσότερες εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης που θα του προτείνει η τράπεζα. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και η υπογραφή... Μου μετακινήστε λίγο, γιατί σας ακούει με προβλήματα ο κόσμος, τον ταλαιπωρούμε, αλλιώς πρέπει... αλλιώς κάτι πρέπει να κάνουμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Εσείς... Ακούγομαι καλύτερα τώρα? Ναι. Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που δεν ξέρω αν ακούστηκε πριν. Ναι. Για τα οποία όσοι δανειολήπτες έχει εγκριθεί αρχικά η αίτησή τους, θα επικοινωνήσει η τράπεζα τους μαζί και θα πρέπει... Μπαμπά, κάτι δεν πάει καλά με την επικοινωνία μας. Κάτι δεν πάει καλά. Αφήστε το. Θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας να δούμε πώς μπορούμε να το αποκαταστήσουμε για να προχωρήσουμε και να πάμε παρακάτω για να δώσετε με τα νεότερα αυτά ως δεδομένους στους ανθρώπους που μας ακούν. Λοιπόν, να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο. Επικοινωνούμε μαζί σας, κύριε Χριστοφακάκη, εκ νέου, για να συνεχίσουμε και να πούμε και τα υπόλοιπα. Έγινε γνωστό χθες ότι, εγώ θα συνεχίσω στο ίδιο πλαίσιο, ότι εναρτώνται στο TaxisNet τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας για το 2021. Τα ποσά δεν θα μεταβληθούν σε σχέση με τα αντίστοιχα περισσινά, ενώ οι οδηγοί θα μπορούν να τα εκτυπώσουν είτε κάνοντας χρήση κωδικών πρόσβαση στο Taxis, είτε με το άφημί του ιδιοκτήτη, είτε με τον αριθμό κυκλοφορίας του κάθε αυτοκινήτου. Υπάρχουν κάποιες ειδήσεις οι οποίες σε ξεπερνούν και δεν ξέρω τι είναι. Μακάρι να πάρουμε και καμιά απάντηση της προκοπής, που λέει ότι ειδικό κορονοσχέδιο για την προσέλκυση εργαζομένων, παλιά το κάνανε με τους συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από όλο τον κόσμο, ότι εκπονεί η Ελλάδα, όπως αποκαλύπτει η δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg, ο κύριος Χριστοφοράκης. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, συγγνώμη. Άντε πάμε τώρα να δούμε αν μας ακούει καλύτερα ο κόσμος. Ελπίζω να ακούγομαι καλύτερα. Ας το ευχηθούμε, λοιπόν. Λοιπόν, είχαμε μείνει στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και το ξαπερνάω ένα γρήγορο. Και είχαμε πει ότι θα πρέπει όσοι έχουν εγκριθεί αρχικά η αίτησή τους, επικοινωνήσει μαζί τους η τράπεζα και εντός μηνός θα πρέπει να επιλέξουν μία από τις προτάσεις ρύθμισης της οφειλής τους, ούτως ώστε να προχωρήσουν σε υπογραφή της σύμβασης μέχρι τέλος του έτους, για να ξεκινήσει όσο πιο σύντομα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και η επιδότηση που παραμένει 9 μήνων, απλά μετατίθεται ο χρόνος λήξης της επιδότησης. Mm-hmm. Σε αυτές τις περιπτώσεις και έχουμε και τα καταγγελμένα δάνεια, και για τα οποία επίσης θα πρέπει κατόπιν επικοινωνίας τράπεζας και δανειολήπτη, εφόσον αρχικά έχουν εγκριθεί, να υπάρξει μια υπογραφή σύμβασης έως τέλος του έτους και να ξεκινήσει και για αυτούς η καταβολή της αντίστοιχης δόσης. Το θετικό είναι ότι ολοκληρώθηκε ένας κύκλος. Το αρνητικό είναι ότι ενώ αρχικά προϋπολογιστικά είχε υπολογιστεί ένας αριθμός αιτήσεων περίπου στις 300.000, τελικά υποβλήθηκαν μόνο 160.000 αιτήσεις. Δεν γνωρίζουμε το γιατί ακόμα. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρχει προϋπολογισμός και αφού η πανδημία συνεχίζεται ακόμα και σήμερα που μιλάμε, θα πρέπει να ξαναδούν στο Υπουργείο μήπως ξανανοίξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που το θεωρώ ιδιαίτερα ευνοϊκό, βοηθάει οικογένειες να περάσουν για 9 μήνες
είναι σημαντική οικονομική ανάσα για τις οικογένειες που έχουν στεγαστικά δάνεια αυτή. Και θα πρέπει ίσως να το ξαναδούν με τη λήξη του προγράμματος Αθηνού και στη διάρκεια της πανδημίας να ξανανοίξει. Τώρα, ως προς το δεύτερο κομμάτι που αναφερθήκατε στη διόρθωση των μισθωτηρίων, μάλιστα είναι η διόρθωση που, όπως γράφεται και παντού, είναι η διορθώση μισθωτηρίων COVID. Να πούμε ότι δόθηκε παράταση για τη διόρθωση από την αρχή της εξέλιξης του υγειονομικού φαινομένου σε όλα τα μισθωτήρια, ανεξάρτητα την περίοδο που κάποιος είχε μειώσεις στο ενίκιο του λόγω COVID. Και αυτή η παράταση εκτείνεται έως 15 Δωδεκάτου. Καλό όλους τους φορολογουμένους οι οποίοι έχουν υποστεί μειώσεις, αλλά ακόμα και αυτούς που δεν έχουν δεχτεί μειώσεις, αλλά έχουν μισθωτήρια, να επικοινωνήσουν με τους φοροτεχνικούς τους, να ελέγξουν τα μισθωτήρια τους που είναι ενεργά στο τάξη, διότι υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά ζητήματα που θα βρεθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά. Στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, για να μπορέσει να τρέξει αυτή η διαδικασία COVID, η ΑΔΕ έβγαλε μια εγκύκλιο στο καλοκαίρι, αν θυμάμαι καλά τον Ιούνιο, που ανέφερε ότι όλοι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ανεβάσουν τα μισθωτήρια που έχουν στην πλατφόρμα της ΑΔΕ, ανεξάρτητα του πότε αυτά υπογράφησαν. Και αυτό γιατί, αν θυμάμαι καλά, υποχρεωτικά στην ΑΔΕ ανέβαιναν τα μισθωτήρια μετά το 2012. Υπάρχουν όμως μισθωτήρια που είναι ενεργά και υπό ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης ήταν προγενέστερη και η χρονική συμβατική διάρκεια της μίσθωσης δεν έχει λήξει ακόμα, οπότε δεν υπήρχε υποχρέωση αυτά τα μισθωτήρια να έχουν ανέβει στην πλατφόρμα, στην ειδική πλατφόρμα της ΑΔΕ. Όπως επίσης είναι μια σύνηθες πρακτική, ένα μισθωτήριο που λύγει και η μισθωτική σχέση συνεχίζεται, γιατί υπάρχει μια καλή σχέση μεταξύ ιδιοκτήτη και μισθωτή, προφορικά να παρατείνεται η διάρκειά τους. Όπως επίσης υπάρχει και το ζήτημα το ανάποδο, να λύεται μια μισθωτική σχέση και μέχρι τον Ιούνιο δεν προβλεπόταν από καμία διαδικασία να δηλωθεί στην ΑΔΕ η λήξη της μισθωτικής σύμβασης. Θα μου πείτε, εντάξει, όλα αυτά τα ξέρουμε γιατί μας τα λες. Γιατί με βάση την εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα της ΑΔΕ, του Διοικητή της ΑΔΕ, ό,τι στοιχεία δηλωθούν στο Ε2 από τους ιδιοκτήτες για την επόμενη φορολογική δήλωση, αυτά θα αντλούνται αποκλειστικά και μόνο από την πλατφόρμα της ΑΔΕ. Δεν θα μπορούν να γίνουν προσθήκες. Κάτι που σημαίνει ότι και οι τρεις περιπτώσεις που σας ανέφερα πριν, που ήταν ενδεικτικές, γιατί υπάρχουν πολύ περισσότερες, δεν θα μπορούν να τροποποιηθούν τα στοιχεία στο Ε2. Άρα λοιπόν ο ιδιοκτήτης θα βρεθεί είτε να μην μπορεί να δηλώσει μισθώματα, είτε να μην μπορεί να είτε να υποχρεωθεί να δηλώσει μισθώματα σε μισθωτήρια που έχουν λήξει. Θα πρέπει λοιπόν να μην περιοριστούμε μόνο όσοι έχουν μειώσεις λόγω COVID έως 15-12, αλλά όλοι όσοι έχουν μισθωτήρια συμβόλαια ενεργά ή έχουν λήξει τα μισθωτήρια και δεν έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ, να το πράξουν για να μην τρέχουμε την τελευταία στιγμή. Μάλιστα. Που συνήθως τρέχουμε τις τελευταίες στιγμές. Κοιτάξτε, όσο μας αφορά ως φοροτεχνική, εμείς η πρόταση που κάναμε στο Υπουργείο είναι, επειδή γνωρίζουμε τον κόσμο και το κοινό και τους πελάτες μας, λόγω της καθημερινής πλέον επαφής που έχουμε με όλους, είναι ότι αυτή η ημερομηνία καλό θα ήταν να κλείσει των διορθώσεων των υποβολών των μισθωτηρίων, να κλείσει μαζί με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και ας εφαρμοστεί, αν θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο, από την επόμενη χρονιά. Γιατί τότε κάθε πολίτης θα περάσει στο φοροτεχνικό του και θα έχει την ευχέρεια και να ενημερωθεί και να τακτοποιήσει τη συγκεκριμένη εκκρεμότητα. Το Υπουργείο βέβαια θέλει να λειτουργήσει προϋπολογιστικά και γι' αυτό πιέζει την κατάσταση, ώστε να τρέξει νωρίτερα. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά, καινούργιοι ΚΑΔ, νέες συνεργασίες, νέες αναστολές. Φαντάζομαι ότι διευρύνεται το πεδίο, έτσι. Ναι, είναι μια χρονιά που πραγματικά, κυρία Δουλγεράκη, κάθε ένα για όλους τους Έλληνες, αλλά ιδιαίτερα για υγειονομικούς και φοροτεχνικούς, θα είναι μια χρονιά που θα αποτελεί ξεχωριστό τόμο, δεν θα έλεγα κεφάλαιο, στην αυτοβιογραφία του. Έχουμε πάλι νέες αναστολές, λοιπόν. Αναστολές Οκτωβρίου, και για να είμαι χρηστικός, δεν θα πω τον πόνο μου, θα πω στους ανθρώπους αυτά που τους ενδιαφέρουν. Να πούμε ότι οι εργαζόμενοι
των οποίων η εργασιακή σχέση για το μήνα Οκτώβριο, το τονίζω αυτό, είχε ανασταλεί, ήταν εργαζόμενοι στον τουρισμό, στον επισητισμό, στις μεταφορές και στον πολιτισμό. Είναι τέσσερις κατηγορίες που είχαν δυνατότητες για αναστολές το μήνα Οκτώβριο. Έως και τις 15 Νοεμβρίου θα πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις αναστολής. Εφόσον κάποιος από αυτούς μπαίνει πρώτη φορά εργαζόμενος, θα πρέπει να υποβάλει και ατομική δήλωση. Εφόσον συνεχίζεται από μια, η αναστολή, έρχεται από το Σεπτέμβριο, δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνει δήλωση. Έως 15 Νοεμβρίου είναι οι αναστολές του Οκτωβρίου, για να πληρωθούν οι άνθρωποι μέσα στο Νοέμβριο. Και λέει, συγγνώμη, εγώ θα σας το πω τώρα και σας διακόπτω. Σας χαλάω μπορεί τον ηρμό της σκέψης, αλλά χαμογελώ από μόνη μου και το χρειαζόμαστε. Και λέει ο 411 στο μήνυμα που μας στέλνει, ακούγοντάς σας, και στο τέλος λέει το 2020 θα είναι μια χρονιά ή που θα τη θυμόμαστε ή που θα μας θυμούνται. Εύχομαι να τη θυμόμαστε όλοι μας. Εύχομαι να, με όποια, όπως και αν τη θυμόμαστε, να τη θυμόμαστε πάντως όλοι μας. Και να μην μας θυμούνται. Και ερχόμαστε τώρα σε αυτό που καίει τον πολύ κόσμο, που είναι οι αναστολές του μηνός Νοεμβρίου. Αφού ξεκαθαρίσουμε ότι οι αναστολές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Είναι οι αναστολές των εργαζομένων σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει με εντολή διοικητικής αρχής. Είναι κλεισμένες επιχειρήσεις. Ενδεικτικά θα πω την εστία στο λιανεμπόριο. Οι εργαζόμενοι λοιπόν σε αυτές τις επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι αυτή τη φορά έχουν κοινές προθεσμίες υποβολής. Επίσης οι προθεσμίες που θα πω είναι και οι προθεσμίες στις οποίες μέσα πρέπει να γίνουν οι όποιες διορθώσεις τυχόν λαθών που θα συμβούν κατά την υποβολή. Δεν θα υπάρξει δεύτερη προθεσμία δηλαδή για διορθώσεις. Είναι οι κλεισμένες επιχειρήσεις λοιπόν υποβάλλουν τις δηλώσεις αναστολής των εργαζομένων τους από 15 έως και 24 Νοεμβρίου. Να το ξαναπώ αυτό, από 15 Ενδεκάτου έως 24 Νοεμβρίου, και αυτό αφορά από 15, με συγχωρείτε, από 7. Έχουν ξεκινήσει ήδη. Μέχρι και 24 Νοεμβρίου. Αυτό αφορά τις κλεισμένες επιχειρήσεις. Με έναρξη της 15 Ενδεκάτου και έως 7 Δωδεκάτου θα μπορούν να δηλώσουν την αναστολή της εργασιακής σχέσης οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται πληττόμενες με τη διευρυμένη λίστα πληττόμενων επιχειρήσεων βάσει της διευρυμένης λίστας των ΚΑΔ του Απριλίου. Δηλαδή όσοι ήταν χαρακτηρισμένοι ως πληττόμενοι τον Απρίλιο έχουν δικαίωμα να θέσουν σε αναστολή έως και το 100% του προσωπικού τους. Και αυτές οι δηλώσεις αναστολής θα ξεκινήσουν από 15 έως 7 Δωδεκάτου. Οι πληρωμές τώρα στους εργαζόμενους θα γίνονται σταδιακά έως και τις 7 Δωδεκάτου, λέει το Υπουργείο. Εγώ θεωρώ ότι αυτές τις ημερομηνίες το αρχικό που είχε υποθεί από το Υπουργείο και διαστόματος του κυρίου Σταϊκούρα, τουλάχιστον όπως λεγόταν, ήταν ότι η πληρωμή θα γινόταν 20 του Δεκέμβρη, αλλά μετά καταλάβανε ότι 10 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, εκεί τώρα 1,5 μήνα πόσα τα καταφέρεις να ζήσεις, και λίγο πολύ το περιορίσανε. Δεν ξέρουμε όμως τι. Το περιορίσαν, αλλά κοιτάξτε, όλα αυτά που συζητάμε τώρα και όλα αυτά που σας λέω και εγώ, και με κίνδυνο να εκτεθώ στην προσπάθεια ενημέρωσης του κόσμου, είναι από το δελτίο τύπου του Υπουργείου και από δηλώσεις υπηρεσιακών παραγόντων προφορικές. Δεν έχει βγει κατά τη σύνθεση πρακτική των Υπουργείων ούτε μία υπουργική απόφαση, ούτε ένας νόμος. Δεν ξέρω δηλαδή πώς θα ανοίξει μια πλατφόρμα στις 15, πότε θα βγει ακριβώς η εγκύκλειος για να διαβαστεί, να επεξεργαστεί και να εφαρμοστεί από εμάς. Γιατί, όπως είπατε, όλος ο κόσμος ψυχολογικά δεν είναι καλά. Είναι μεγαλύτερο το 20% που λέει η μελέτη. Όχι, αυτό είναι που είπα, αφορά μια έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη περάσει τον κορονοϊό, ότι μπορεί να έχουν σημάδια άνοιας, αϊπνίας, άγχους και όλα τα υπόλοιπα στην πορεία μετά από 3 μήνες. Για εμάς τους υπόλοιπους, και έτσι όπως είναι τα πράγματα, σαφέστατα είναι πολύ μεγάλη τώρα τα ποσοστά. Δεν το συζητάμε. Εγώ θεωρώ ότι όλοι μας έχουμε πιεστεί τόσο πολύ ψυχολογικά. Δεν είμαι ο καλύτερος κριτής, γιατί πιστέψτε με, σας το έλεγα και χθες που κανονίσαμε τη συνέντευξη, οι φοροτεχνικοί ζουν μια περίοδο εκτεταμένης ψυχολογικής πίεσης και ψυχολογικής βίας, θα έλεγα εγώ. Οπότε δεν είμαι ο καλύτερος κριτής, αλλά επειδή συναλλάσσομαι με κόσμο, όλοι μας αυτή η ανασφάλεια για την υγεία μας και για την τσέπη μας έχει δημιουργήσει πολλά ψυχοσωματικά ζητήματα σε όλο τον κόσμο. Οπότε, γιατί το λέω αυτό, γιατί 15 που θα ανοίξει πλατφόρμα να τρέξουν όλοι να θέλουν να υποβάλουν τις δηλώσεις αναστολής και να πληρωθούν οι άνθρωποι.
Δεν έχουμε όμως υπουργική απόφαση και αν βγει στις 14 καταλαβαίνετε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να μέχρι να το δούμε, να το επεξεργαστούμε, να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Για να μην κάνουμε λάθη θα μας πάρει χρόνο. Για να κάνουμε τα λιγότερα λάθη, κυρία Δουλγεράκη, γιατί κοιτάξτε, άνθρωποι που δουλεύουν κάνουν λάθη και άνθρωποι που δουλεύουν σε συνθήκες πίεσης, όσο καλοί επαγγελματίες, όσο καλοί επιστήμονες και να είναι, αντιλαμβάνεστε ότι θα κάνουν και λάθη. Και εμείς από τη μεριά τη δικιά μας ως συνδικαλιστές στον χώρο των φοροτεχνικών κάνουμε προσπάθεια να διορθώνονται διαρκώς λάθη και γι' αυτό βλέπετε και ανοίγουν και ξανανοίγουν οι πλατφόρμες. Ευτυχώς το Υπουργείο αναγνωρίζει, τα Υπουργεία τα συναρμόδια αναγνωρίζουν αυτό που σας είπα πριν, ότι συμβαίνουν και λάθη. Όμως είναι το χειρότερο το να πιεστεί κάποιος να γίνει την πρώτη μέρα οποιαδήποτε αίτηση, ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Πρέπει να διαβαστεί εγκύκλιος, να κατανοηθεί εγκύκλιος για να μπορέσει να εφαρμοστεί. Mm-hmm. Να πάνε να επικοινωνήσουν, γιατί είναι κλειστά τα λογιστικά γραφεία, να επικοινωνήσουν όσοι είναι δικαιούχοι με τους φοροτεχνικούς τους. Αν είναι δυνατόν, παράκληση είναι αυτό, όχι την πρώτη μέρα. Γιατί δεν θα έχουν προλάβει, συνάδελφοι, μιλάμε σήμερα 12 του μήνα, ξεκινάει 15 του μήνα και δεν υπάρχει καν πρόθεση για να βγει κάποια υπουργική απόφαση. Δώσαμε έτσι κάποιες πληροφορίες για τον κόσμο που τις χρειάζονται αυτή την ώρα. Να σας ευχαριστήσω, θέλω, κύριε Χριστοφοράκη. Καλημέρα σας από τον 984.